Σε θρίλερ εξελίσσεται, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση δολοφονίας του 17χρονου Βοσκού στη Μάνδρα, καθώς οι αρχές θεωρούν βασικό ύποπτο τον 14χρονο αδερφό του. Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη του χαμόγελου του παιδιού ότι ο οργανισμός είχε δεχθεί καταγγελίες για κακοποίηση των δύο παιδιών από τον πατέρα τους. Σοκ στη Μάνδρα. Οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών κρατούν την καραμπίνα που τους υπέδειξε ο 14χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά του πυροβόλησε κατά λάθος τον 17χρονο αδελφό του, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Είχαν πάει στο δάσος για να μαζέψουν τα κοπάδια τους. Το κακό έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική περιοχή της Μάνδρας. Μέσα στο δάσος, σε μια απόσταση περίπου 6 χιλιόμετρων από την κατοικημένη περιοχή, εντόπισε ένας διερχόμενος ποδηλάτης τον 17χρονο Βοσκό. Ο 17χρονος έφερε ένα εμφανές τραύμα στην πλάτη, ενώ παραδίπλα του βρέθηκε ένα φυσίγγιο. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι είχε βληθεί δύο φορές, τη μία από απόσταση και την άλλη σχεδόν εξ επαφής. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο της δολοφονίας απέκλεισαν την γύρω περιοχή σε μεγάλη ακτίνα. Μάρτυρες δεν υπήρχαν. Δεν άργησαν να φτάσουν και ο πατέρας και ο 14χρονος μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας, που αριθμεί 9 παιδιά, τα περισσότερα ανήλικα. Όλοι τους οδηγήθηκαν για καταθέσεις είτε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα είτε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Δεν έχουμε διαφορές με κάποιον, ούτε μας έχουν κλέψει κάποιο πρόβατο ή κατσίκι στην περιοχή το τελευταίο διάστημα. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος μπορεί να σκότωσε το παιδί μου. Ο άλλος γιος μου επέστρεψε στο Μαντρί όπως κάθε μέρα, αλλά όχι ο 17χρονος. Ανησυχήσαμε και όταν είδαμε τους φάρους αστυνομίας, πήγαμε στο σημείο και είδα το παιδί μου νεκρό. Από την πρώτη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών κατάλαβαν ότι ο 14χρονος ήταν το πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση. Νωρίτερα και μετά από τα όσα τους είχε πει, υπέδειξε στο Μαντρί πού βρισκόταν η καραμπίνα. Όλοι όμως στην οικογένεια έλεγαν στους αστυνομικούς πως δεν είχαν όπλα, αλλά στο Μαντρί βρέθηκε μια θήκη κυνηγητικού όπλου. Ήταν από νωρίς με τα πρόβατα στο βουνό και ο αδελφός μου δεν γύρισε. Δεν είχαν καραμπίνα τα παιδιά. Κανείς μας δεν έχει όπλα εδώ. Δεν έχουμε ιδέα τι έχει συμβεί. Καταστραφήκαμε. Ο μικρός δεν ξέρει τίποτα. Ήρθε μόνος του και τρομαγμένος στο σπίτι. Πιθανότατα τα όσα έγιναν ακλόνησαν την οικογένεια και να υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης. Ο 14χρονος τώρα θα πρέπει να δώσει πιστικές αποδείξεις και στοιχεία για το τι έγινε στο δάσος ανάμεσα σε αυτόν και στον αδελφό του. Δεν έχει ομολογήσει ακόμη κάτι. Προτίθεται όμως να δώσει την αληθινή διάσταση των πραγμάτων όπως τη βίωσε. Από το πρωί η κατάσταση έδειχνε να είναι πολύπλοκη. Περίοικοι έκαναν λόγο για μια οικογένεια που ζούσε χωρίς αναστροφές με γείτονες. Πριν από 15 μήνες είχε γίνει η πρώτη καταγγελία στο χαμόγελο του παιδιού. Στις 28 Ιουνίου 2021 λάβαμε ανώνυμη αναφορά και βάσει των πληροφοριών που μας δόθηκαν, 8 παιδιά τα οποία διέμεναν στην περιοχή της Δυτικής Αττικής υφίστανται σωματική κακοποίηση από τον πατέρα και παραμέληση και από τους δύο γονείς τους. Η αναφορά αυτή εστάλει αυθημερών από το χαμόγελο του παιδιού στην αρμόδια εισαγγελία προς διερεύνηση. Ήταν καλά παιδάκια, μπαίναν στο αυτοκίνητο, πηγαίναν σχολείο. Ήσυχη οικογένεια, δεν έχω να πω τίποτα. Πλάκα κάνετε. Τους ξέρετε αυτούς εσείς? Δεν ξέρω καν για ποιον μιλάμε. Πριν από μερικούς μήνες είχε ξαναγίνει καταγγελία για τις συνθήκες στις οποίες ζούσε η συγκεκριμένη οικογένεια. 19 Απριλίου του 2022 στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 λάβαμε και πάλι ανώνυμη αναφορά για την ίδια οικογένεια, βάσει της οποίας μας ανέφεραν σωματική κακοποίηση και παραμέληση από τους γονείς τους, καθώς και ότι τα ανήλικα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Στις 20 Απριλίου 2022 εστάλει και πάλι αναφορά στην αρμόδια εισαγγελία με την ένδειξη του επίγοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικαστική αρχή είχε ζητήσει την παρέμβαση της τοπικής υπηρεσίας πρόνοιας. Συνδεόμαστε τώρα με τον Κώστα Τάτσι, ο οποίος βρίσκεται στη Μάνδρα, στον τόπο του εγκλήματος, αλλά και με τον Μανώλη Ασαριώτη, που είναι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Κώστα, ξεκινώ από σένα. Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση? Ο 14χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στο Μαντρί, όπου εντοπίστηκε το όπλο του εγκλήματος? Λίγο πριν από τις 4 το μεσημέρι, Νίκο, οι αστυνομικοί οδήγησαν τον 14χρονο στο Μαντρί προκειμένου να αποσαφηνίσει κάποιες ασάφειες που υπήρχαν στην αρχική του κατάθεση. Εκεί, νωρίτερα, οι αστυνομικοί είχαν βρει και την καραμπίνα, την οποία μετέφεραν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να εξακριβωθεί εάν πρόκειται για το φωνικό όπλο το οποίο αφαίρεσε την ζωή του 17χρονου Βοσκού χθες το απόγευμα. Για λίγα λεπτά μετά, οι αστυνομικοί οδήγησαν το 14χρονο στον τόπο που βρέθηκε το πτώμα του 17χρονου, ενώ στη συνέχεια τον οδήγησαν ξανά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Να ευχαριστήσω τον Κώστα Τάτσι. Πάμε στο Μανώλη Ασαριώτη. Μανώλη, έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί στο τι συνέβη και ποιο είναι το κίνητρο του φόνου?
Πριν από 2 λεπτά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο 14χρονος ολοκληρώθηκε. Ανθρωποκτονιών και υπέγραψε την ομολογία του. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του Αντένα, σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς, είχαν πάει μαζί στη συγκεκριμένη περιοχή για κυνήγι και από ένα λάθος εξισοκρότησε στα χέρια του το κυνηγετικό όπλο και πυροβόλησε σκοτώνοντας τον ίδιο του τον αδερφό, τον 17χρονο. Πάρα πολλές φορές είπε στους αστυνομικούς πως δεν είχαν κανένα πρόβλημα, δεν είχαν διαπιστωθεί και ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα. Οι αστυνομικοί από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έλεγαν νωρίτερα στον Αντένα ότι η τελευταία εκδοχή του 14χρονου και συνηθέντε πλέον, γιατί έχει συνηθεί, 14χρονο καλύπτει πλήρως όλα τα κενά που είχε αφήσει νωρίτερα, όλες τις αστάθειες, δίνει εξηγήσεις σε αυτές, γιατί σύστονες δημοσιοκαταθέσεις και χθες το βράδυ και σήμερα νωρίς το πρωί υπήρχαν αστάθειες στα όσα έλεγε στους αστυνομικούς. Παρ' όλα αυτά, περιμένουν την νεκροψία νεκροδομή, η οποία θα γίνει αύριο, και την ιατροδικαστική γνωμάτευση για να βεβαιωθούν, καθώς και αυτή τη γνωμάτευση θα υπάρχει και ο αριθμός των βολών, αν είναι μία ή περισσότερες, θα υπάρχει και η απόσταση από την οποία ευλήθη το θύμα, ο 17χρονος, αλλά κυρίως και το ύψος από το οποίο ευλήθη το θύμα, γιατί μιλάμε για ένα 14χρονο παιδί που, όπως το περιγράφουμε στον Αντένα, δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο. Να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Ασαριώτη.